Καλησπέρα φίλες και φίλοι, τώρα έρεξε εδώ και θα θέλω να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι. Άλλο ένα Dark Souls αλλά ελληνικά, Dark Souls 3 αλλά ελληνικά βίντεο στο κανάλι. Και να ανακοινώσω ότι αυτό είναι το τελευταίο βίντεο του πρώτου playthrough μου. Και νιώθω χαρούμενος. Για αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή είναι το τελευταίο βίντεο του πρώτου playthrough, είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δεν το έχω κόψει γιατί απλά ήθελα να τιμήσω το πόσο έλειωσα και προσπάθησα και πόσο χρόνο πέταξα και... Αλλά, okay. Αυτό που έχω να πω μόνο είναι ότι απόλαυσα πάρα πολύ τη σειρά και πάρα πολύ το game. Λοιπόν, κάποιες ανακοινώσεις. Καταρχάς, spoiler alert για το τέλος του βίντεο. Θα παιχτεί το dark, όχι το dark, το evil ending της σειράς. Έτσι, για όλους σας που παίζετε το παιχνίδι και δεν θέλετε να δείτε το spoiler, απλά αγνοήστε το, μπορείτε να το κάνετε skip, μπορείτε να το δείτε, μπορείτε, δεν ξέρω και εγώ τι να κάνετε. Το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσω, το οποίο θα αφορά Dark Souls, θα είναι το dark ending του game και άλλη μια φορά spoiler alert. Θα προσπαθήσω να το ανεβάσω και αυτό όσο πιο σύντομα γίνεται μετά από αυτό το βίντεο. Και αυτό που θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά από εσάς, να γράψετε στα comment sections, στο comment section, είναι με ποια άλλη σειρά, με ποιο άλλο game θα θέλετε να ασχοληθώ σαν μια σοβαρή, μη σοβαρή σειρά, κάτι για να έχω και εγώ να ασχολούμαι και κάτι για να βλέπετε και εσείς, τι θα σας ενδιαφέρει να δείτε, κάτι σοβαρό. Το επόμενο βίντεο Dark Souls, το οποίο θα ανεβάσω μετά το Dark Ending, θα είναι το playthrough ουσιαστικά της DLC περιοχής και μετά από αυτό μπορεί να κάνω λίγο PvP γιατί έχει ανακοινωθεί ότι θα έχει μια αρένα και ένα καινούριο faction το οποίο... Τέλος πάντων. Αυτά παιδιά, θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλους σας που μαζεύτηκατε να δείτε το βίντεο, για όλους σας που έχετε κάνει join στο κανάλι, για να είμαι πολύ εξαιτίας αυτής της σειράς και εξαιτίας όλων εσάς που μπήκατε και είδατε το κανάλι. Και περιμένω νέα σας, περιμένω σχόλια και ευχαριστώ. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Νταλέρεξ εδώ και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα episode του Dark Souls 3 ελληνικά. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί λογικά αυτό το επεισόδιο θα είναι και το τελευταίο. Έτσι μπορεί να τραβήξει λίγο παραπάνω μόνο και μόνο γιατί θέλω να καλύψω όλη την υπόλοιπη περιοχή και ό,τι άλλο έχουμε να κάνουμε για να τελειώσουμε ουσιαστικά το game. Θα παλαιωμένουμε λοιπόν δύο boss και θα καθίσουμε αυτή την περιοχή. Λοιπόν, είμαστε στο σημείο που είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά, το οποίο ήταν εδώ πέρα στο Weaven ουσιαστικά, το οποίο είχε κάνει spawn πριν λίγο και θα κάτσουμε να το φάμε. Δεν νομίζω να είναι και πολύ δύσκολο. Βέβαια, λόγω της κάμερας δεν μπορώ να δω και πολλά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι κάτι κάνουμε. Το κατάνα αυτό βοηθάει το μουρακούμα. Όχι το τέτοιο είναι αυτό, το washing pole. Το range είναι ό,τι πρέπει. Κάνε άλλο ένα. Ουπς, φεύγουμε. Ωραία. Wow. Τα ρόλ τα κάνω γιατί ουσιαστικά αυτός κάνει damage μόνο και μόνο άμα είσαι κοντά του και κάνει αυτό το land τέλος πάντων. Shit. Όπως είδατε ήμουν πολύ πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε, αλλά πάλι πήρα damage. Φάια! Δεν θέλει πολύ ακόμα. Έχουμε. Κάνουμε και ένα χίλι για καλογιακό. Τέλεια.
Για να δούμε τι θα μας ρίξει. Πολύ πράγμα και πολλές ψυχές. Άψογα. Και τώρα θα γυρίσουμε πίσω στο bonfire στο οποίο θέλουμε να φτάσουμε. Για να συνεχίσουμε ουσιαστικά. Ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν. Wow, γιατί κολλάω. Τι γίνεται με τα FPS. Είμαστε εδώ λοιπόν. Στο Great Balefry. Dude. Anyway. Αυτός για κάποιο λόγο έχει νεύρα μαζί μας και μας ξερνάει. Δεν πειράζει όμως. Το bonfire είναι από εκεί. Υπάρχουν διάφορα πράγματα από εκεί. Εμείς θέλουμε να έρθουμε από εδώ όμως. Για τώρα τουλάχιστον. Ας πιούμε ένα τέτοιο για να είμαστε full. Μόνο και μόνο για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα γίνει τίποτα τρελό. Κάτι ακούω. Αυτά τα σαυρίδια είναι πολύ σπαστικά. Αλλά βρήκα έναν πολύ καλό τρόπο για να τα σκοτώνω εύκολα. Αρκεί να το πετυχαίνω βέβαια. Ουσιαστικά το heavy attack full charged με το Astora Greatsword που χρησιμοποιώ τους κάνει knockdown και δεν τους αφήνουμε χρόνο να κάνουν τίποτα. Είναι από τα καλύτερα όπλα στο game αυτό άμα το έχουμε και refined κιόλας το οποίο το έχω. Τι έχουμε εδώ, έχουμε Twinkling Titanite, άψογα. Για να ανέβουμε πάνω λοιπόν. Τι έχουμε εδώ. Ουχου, δρακός. Τι είναι αυτό μπροστά. Ου, Havel Knight. Nice. Αυτός ο υποτάκος εδώ πέρα, ας πούμε, έχει γύρω στα 20.000 HP. Ξέρω, κάτι τρελό σαν αυτό. Αλλά το καλό είναι ότι ακόμα και αυτός, με το heavy attack του όπλου αυτού που χρησιμοποιώ εδώ πέρα, είναι child's play, γιατί τρώει συνέχεια knockdown. Εφόσον βέβαια το έχω full charge. What? Τι είναι αυτό? Έχω περισσότερο range από σένα φίλε μου. Ωρε φίλε, του έκανα τέτοιο. Του έκανα stagger. Κάποιος του πάει τις καμπάνες. Άψογα. Ου, παραλίγο. Αυτή η καμπάνα είναι παρόμοια με τον Dark Souls 1. Χτυπάει. Με την έννοια ότι όποιος την χτυπάει σε κάποιον δικό του κόσμο θα ακουστεί να χτυπάει και σε άλλους κόσμους. Παραδείγματος χάρη δηλαδή κάποιος στο δικό του κόσμο χτύπησε αυτή την καμπάνα και ακούγεται και στον δικό μας. Έλα Χάβελ. Πάτω. Πάτω. Perfect. Δεν νομίζω να μας ρίξει τίποτα γιατί τα έχω ήδη σηκώσει από κάπου αλλού τα drops του. Και έχουμε λοιπόν ένα Titanite Slab. Άψογα. Τα Titanite Slab το έχω ξαναπεί είναι το τελευταίο enchanting thing που χρειάζεται τέλος πάντων για να κάνουμε ένα όπλο ή μια ασπίδα στο μέγιστό του ουσιαστικά. Δηλαδή ας πούμε για να πάω το όπλο που έχω να το πάω συν 10 θα χρειαστώ ένα Titanite Slab και μερικά chunks τα οποία θα τα πάρουμε σε λίγο. Ή όταν φαρμάρω. Α, εδώ πέρα κάτι μου έχει ξεφύγει. Τι έχουμε εδώ. Large soul. Λοιπόν, για αυτούς προφανώς θα χρησιμοποιώ το washing pole γιατί είναι κατάνα και γιατί αγαπάμε κατάνα. Ωπς, έχουμε και μερικά γομάρια εδώ πέρα. Να φάω αυτόν όσο πιο γρήγορα μπορώ. Damn. Dude, shit. Πόσοι είναι? Έχουν και άλλοι, ε. Οκ, θα βάλουμε τα διπλά γιατί τα διπλά είναι. Κάνουν παραπάνω damage. Excellent. Μας έρχεσαι τίποτα εσύ?
Εντάξει, ήταν το Stardust. Άχρηστο. Shit. Okay. Excellent. Είναι άλλο ένα γομάρι εκεί πέρα, το οποίο δεν μ' αρέσει. Μπορούμε να σου ρίξουμε μια τέτοια. Χα. Dude. Fire bleed. Excellent. Next. Α, ένα chunk, άψογα. Τα θέλω τα chunks. Από εδώ, ξέρω εγώ. Ωραίοτατα. Εδώ πέρα φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο μυστικό σίγουρα, έτσι. Οπ. Και έχουμε εδώ Dragon Chase Assist, τα τελευταία assist του παιχνιδιού που ουσιαστικά τα δίνουμε στην Hand Maiden και μας δίνει την ικανότητα να αγοράζουμε Chunks και Twinkly Titanites και. Καλά, σε άκουσα εσένα. Nope. Hop. Yep. Nope. 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 Και nope. Έφυγε. Cool, από εδώ έχουμε τίποτα ή τσάμπα. Έλα μωρέ. Κρίμα. Δεν βλέπω κάτι από εδώ. Λογικά το ξαναδούμε και το κατεβαίνουμε κάτω, έτσι. Ωραία. Επικό σύνερι. Κοίτα αυτό το δράκο εκεί πέρα. Αυτός είναι δράκος ή βουνό τώρα. Anyway, ήρθαμε εδώ που ήρθαμε. Θα κάνουμε πού το κάνουμε αυτό. Για να πάρουμε ουσιαστικά το τελευταίο item με την προσευχή εδώ. Twinkling Dragon Stone. Με αυτά τα items μπορούμε να γίνουμε κάπως σαν δράκι. Μας δίνουν κάποιες ωραίες ικανότητες, κάποιες ωραίες, κάποια ωραία skills και ούτω καθεξής. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα γυρίσουμε στο Firelink Shrine, γιατί έχουμε να κάνουμε ένα, να τελειώσουμε ουσιαστικά ένα μικρό κουεστάκι για να πάρουμε και το τελευταίο αυτό κομμάτι. Θα σας δω εκεί λοιπόν. Το κουστάκι που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι αυτό που αφορά τον Hawkwood. Ο Hawkwood ήταν αυτός που καθόταν εδώ πέρα συνέχεια και είχε πάντα μια ξενέρωτη, ας πούμε. Ήταν σε μια ξενέρωτη φάση, ας πούμε, συνεχώς. Τώρα που πήραμε και τα τρία Dragon Torso Stone, αυτά τα κομμάτια τέλος πάντων, θα μιλήσουμε σε αυτόν. Ars. Μας έδωσε το Swordgrass ουσιαστικά. Δεν θέλουμε να κάνεις τίποτα, Smith. Και τώρα ουσιαστικά μας είπε ότι μας έδωσε αυτό το πραγματάκι, το οποίο αν το βρούμε, αν μπορέσω να το βρω. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Όχι. Μου ζουν στα κλειδιά. Ναι. Message from Hawkwood, kept by the blacksmith. Come to the mausoleum in Faron. Only one can take the path of the ancient dragons. Ουσιαστικά μας λέει να πάμε εκεί που πολεμήσαμε τους πρώτους, τον πρώτο Lord of Cinder, τους Abyss Watchers, για να τον συναντήσουμε. Θα δώσουμε λοιπόν τα ομπρελάς εδώ πέρα. Για να δούμε τι έχει να μας δώσει αυτή τη φορά. Καταρχάς έχει να μας δώσει 6 embers, τα οποία θα τα πάρουμε πολύ πιο μετά, τα χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
πλέον μας πουλάει Titanite Chunks, Twinkling Titanites και Scales, τα οποία είναι για να κάνουμε upgrade τα πιο καλά όπλα και armor και άσπιδες και τα συμμαζεύω του παιχνιδιού. Όπλα δεν βλέπω κάτι. Armor. Μπα. Μπελιμπά. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν στο... Πού είναι. Road of Sacrifices και θα πάμε στους Abyss Watchers. Γιατί ούτε πάκος μας περιμένει εκεί πέρα. Για κάποιο λόγο τα FPS μου έχουν πέσει πάρα πολύ και δεν γουστάρω, ειδικά εδώ πέρα. Γιατί το fight αυτό θα είναι λίγο intense. Ήρθαμε λοιπόν στο Faron Keep και βλέπουμε το Hawkwood εκεί πέρα, θα προετοιμαστούμε. Αν πεθάνουμε από αυτόν θα μας πάρει κάποια items, τα οποία δεν θέλουμε. Λοιπόν. Όπως πάντα το bleed mechanic είναι πολύ καλό στο game, ακόμα ενάντια και στα NPCs. Λοιπόν. Δεν μας παίρνει να χάσουμε εδώ πέρα. Άψογα. Περισσότερο λένε ότι αυτό το fight είναι πολύ πιο intense, αλλά... Θέσον. Twinkling Dragon Headstone. Ας κάνουμε λοιπόν και ένα μικρό showcase, τι ακριβώς κάνουν αυτά τα πραγματάκια. Ερχόμενοι εδώ, πρέπει να επιλέξουμε αυτά εδώ. Dragon Head, Dragon Torso, Twinkling Dragon Head και Twinkling Dragon Torso. Λοιπόν, θα βάλουμε το head εδώ. Το ένα το head, λέει, θα βάλουμε και το άλλο το head εδώ. Το torso βασικά. Θα βγάλουμε τα equipment μας, γιατί δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όσο τα φοράμε αυτά. Λοιπόν, έχουμε το head. Όταν κάνουμε το head, μας κάνει το κεφάλι μας δράκο ουσιαστικά. Και με αυτό μας κάνει και το σώμα μας. Ναι, ορίστε. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει πολλά resistance και πολλά attack, ας πούμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνει και τίποτα σπουδαίο, ας πούμε, εντάξει. Είναι περίεργο. Θα κάνουμε ένα rest για να το χάσουμε αυτό. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν μπορώ να το βγάλω αυτό, αλλά δεν πειράζει. Θα δοκιμάσουμε να κάνω equip τα άλλα. Να τα χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων. Twinkling. Το Twinkling κάνει αυτό. Αρκετά epic. Και όσο το κρατάμε πατημένο, ουσιαστικά βγάζει φωτιά συνεχόμενα. Μας τρώει στάμινα. Τρεγαμάτο. Και το Dragon Torso Stone ουσιαστικά κάνει αυτό το boom που είδατε, είναι κάτι σαν skills. Και μας δίνει ένα μικρό buff, όπως βλέπετε έχουμε αρκετό damage αυτή τη στιγμή πάνω μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το game, με το boss fight και αυτά. Αλλά πρέπει να δω, θα φύγει αυτή η βλάκη από πάνω μου ή όχι. Δεν έχει φύγει, το οποίο μου σπάει τα νεύρα. Γιατί ουσιαστικά ναι μεν μας δίνει defenses όσο το έχουμε αυτό, αλλά... Τα defense που θα είχαμε αν φοράγαμε armor θα ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και όπως βλέπουμε τώρα εδώ πέρα δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Και λογικά ο μόνος τρόπος για να φύγει αυτό είναι να πεθάνουμε. That sucks. Λοιπόν, καταφέραμε να γυρίσουμε και να γίνουμε human. Και θα πάμε για τον boss fight λοιπόν. Θα ακουμπήσουμε αυτό το τέτοιο για να φέρουμε τη Freya, όπως λέγεται αυτή εδώ. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε και κανέναν άλλον βασικά, γιατί δεν έχω καμία όρεξη να το κάνω μόνο με έναν αυτό. Θα είναι λίγο δύσκολο. Ποιος είναι αυτός? Νέκο παρά. Έλα και εσύ. Δεν μας πειράζει. Λοιπόν, η καμπάνα που ακούγαμε πριν στο... Όταν ψάχναμε λοιπόν και κάναμε διάφορα ήταν ουσιαστικά αυτή εδώ. Όταν χτυπήσουμε θα δούμε κάτι αρκετά όμορφο, μπορώ να πω. Αρκεί να έρθει και ο άλλος. Γεια σου λέ. Γιουχου. Α, γυρνάμε και δύο, άψογα. Θα έρθει άλλη. Ο άλλος που έκανα σάμον εδώ. Δεν το βλέπω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τράβαμε το μοχλό.
τρομερό cinematic, μπορώ να πω. Τρομερό. Και θα ξεκινήσουμε. Θα πέσουμε λοιπόν εδώ πέρα μέσα. Και ουσιαστικά προχωρώντας εδώ θα μας βγάλει στο boss fight. Φιου. Θα βάλουμε λοιπόν το κλασικό μας το αίμα. Και καθώς θα μπούμε μέσα θα δούμε έναν τύπο που πετάει πάνω σε έναν τεράστιο πουλί ουσιαστικά. Για να δούμε. Στα πόδια μήπως. Wow, dude. No, oh, dude. Dude. Οπότε βλέπουμε έχει πολύ ζωή το πραγματάκι αυτό. Shit. Ψήθηκα λίγο. Dude, πώς μου πέτυχε αυτό, ήμουν στο ρολ πάνω. Δεν θέλει πολύ ακόμα. King of the Storm. Α, πέθανε. Και έχω την εντύπωση ότι κάναμε κάτι κακό. Αχα. Όχι καλό. Ποιος το? Dude. Οκ, okay, αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο περίμενα, αλλά ο τύπος με τη μαγεία του κάνει πολύ damage. Μάλλον θα πρέπει να είχα παίξει κι εγώ κανένας μάγος, όσο κανένα μάγο. Λοιπόν, θα ξαναφάω το πουλάκι αυτό και θα... Α, τώρα όπως βλέπω... Αχα. Τώρα έχει έρθει αυτή η καταιγίδα παντού, έτσι. Πόσο γαμάτο. Έχει αλλάξει όλο το map επειδή τραβήξαμε ένα μοχλό. Γαμάτο. Λοιπόν... θα ξαναβρω ένα άτομο να κάνω σάμον και θα ξαναμπω. Λοιπόν, καταφέραμε να φάμε τον τυπάκο, το πουλάκι τέλος πάντων. Και τώρα πάμε για τον κύριο τυπό. Και νομίζω ότι πέθανα. Yep. Άψογα. Τι κάνετε εσείς ρε, αράζετε και με κοιτάτε. Με πιάνει και με καρφώνει και με κάνει κεμπάπ εδώ πέρα να πούμε και εσείς απλά κοιτάτε. What the fuck. Κατάφερα να φάω το πουλί μόνος μου. Θέλω να δω πως θα πάει τώρα εναντίον αυτού. Ουου. Okay. Μάλλον δεν τον έχω μόνος μου. Ακόμα δεν ξέρω τα τάξη, δεν ξέρω πώς να τον πολεμήσω. Μα πρέπει να παίξω λίγο για να μπορέσω να τον μάθω.
Φτάνουμε σχεδόν στη μισή ζωή πάντως. Οκ. Κουλ. Ντουντ, κακός. Πολύ κακός. Πήγα να κάνω attack και με χτύψε ο κεραυνός, δηλαδή, έλεος. Όπω, καλά, έλεος. Πήγε τόσο καλά έχει. Πόσο θέλει ακόμα. Ναι! 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 Μπράβο! Επιτέλους! Yes! Yes! Και η καταιγίδα έφυγε. Εσύ τι κάνεις εδώ, τι θα πρέπει να έχεις φύγει. Οι πύλες ανοίξανε. Items μπορούμε να πάρουμε. Ωραίο, ωραίο fight. Well done guys. Praise their name. Θεοί, θεοί και οι δύο. Λοιπόν, αν την ανάψουμε αυτή να δούμε. Τι έχει εδώ, έχει τίποτα σπουδαίο. Ένα slab. Άψογα. Και με αυτό το slab πιστεύω ότι έχουμε μαζέψει όλα τα slab που υπάρχουν μέσα στο game μαζί με τα questline και όλα αυτά που κάναμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε αρκετά όπλα upgrade. Αν και έχω κάνει ήδη τα περισσότερα που χρησιμοποιώ. Κάνα άλλο item εδώ πέρα έχει. Ναι, έχει. Εκεί. Και εκεί. Και από το βλέπω όλες οι πύλες ανοίξανε. Dragon Slayer armor, άψογα. Και Dragon Slayer Spear, άψογα. Αυτά είναι όπλα τα οποία... Μ' αρέσει που έχει αίματα στον αέρα από τα boss fight. Έλεος. Αυτά είναι όπλα τα οποία ήταν ανατριχιαστικά καλά και πανοπλία στο Dark Souls 1. Και στο Dark Souls 2 βασικά, αλλά στο 1 συγκεκριμένα ήταν πολύ καλά γιατί ουσιαστικά, για εσάς που ξέρετε, ήταν όπλα και πανοπλία ενός πολύ καλού boss. Που ήταν διπλό το κακό, ας πούμε. Λοιπόν, να κάνουμε ένα travel και θα πάμε τώρα στο Firelink Shrine. Και αυτό που θα κάνουμε πρώτα είναι να δούμε τι ακριβώς θα μας δώσει η ψυχή του Nameless King. Και θα βάλουμε και τις υπόλοιπες στάχτες στους θρόνους τους. Έχουμε ήδη βάλει την πρώτη στάχτα, έτσι. Λοιπόν, hi. Λοιπόν, έχουμε το Lightning Storm, το Storm Curved Sword και το Dragon Slayer Spear. Τρία πράγματα μπορεί να μας δώσει αυτός ο τύπος. Λοιπόν, θα επιλέξω να πάρω αυτό, γιατί μαζεύω τα Miracles. So, what is that? Whatever. Και τώρα ας βάλουμε τις στάχτες μέσα στους τάφους. Λοιπόν, εδώ είναι του Aldrich, αν θυμάμαι καλά. Περίεργη στάχτη. Του όλες είναι εδώ. Πώς τι άλλο. Έσον. Εδώ προφανώς θα είναι των δίδυμων πρίγκιπων. Yes. Ένα κεφάλι. Το Abyss Watcher το έχουμε βάλει. Και τέλος Yorm. Αυτά είναι τεράστια κρανία ρε παιδιά. Τι διάλο. Οκ. Okay. Λοιπόν. Ου.
The five lords sit their five thrones. All thanks to thee, most worthy of lords. Ashen one, with the lords as thy witness, bend thy knee afore the bonfire's coil, and let the lords' embers acknowledge thee as their true lord, fit to link the fire. Very well, then. Λοιπόν, ουσιαστικά μας λέει ότι τώρα που καθέσαν όλοι, η αποστολή μας έχει τελειώσει, όλοι οι lords τέλος πάντων. Θα κάνουμε μερικά level up ακόμα, γιατί απλά μπορούμε. Α, και όλο και κάποια πανοπλία θα μπορώ να αγοράσω τώρα, έτσι. Τις πανοπλίες μαζεύω, είναι πανέμορφος. Ναι. Άψογα. Χαλάσαμε τις περισσότερες ψυχές βέβαια, αλλά πρέπει να μπορούμε να κάνουμε έστω και ένα level up, μπορούμε. Ας βάλουμε ένα στο... Δεν ξέρετε γιατί χρησιμοποιούμε τα κατάνα έτσι κι αλλιώς. Yes. Λοιπόν, έχουμε μια επιλογή εδώ πέρα, για την οποία θα κάνουμε... Θα φλιπάρουμε ένα νόμισμα, αν μπορέσω να βρω έστω και ένα. Βρήκα... Τι αυτό. Βρήκα 2 λεπτά. Αυτό θα είναι το τέλος του παιχνιδιού ουσιαστικά. Αν δώσουμε τα μάτια αυτά στην Firekeeper, θα ξεκλειδωθεί το κακό τέλος του game. Θέλω να τις τα δώσω μόνο και μόνο για να δω την ιστορία, αλλά υπάρχει το καλό τέλος, αλλά... Για να δούμε λοιπόν. Κορώνα τις τα δίνω, γράμματα δεν τις τα δίνω. Και έχουμε κορώνα. Ashen one, are these eyes? Θα βάλεις τα μάτια της τώρα. How gracious of thee, Ashen One. The very things we firekeepers have been missing. Ashen One, my thanks for the eyes thou's given. But firekeepers are not meant to have eyes. It is forbidden. These will reveal through a sliver of light frightful images of betrayal. A world without fire. Ashen One, is this truly thy wish? Έχει αλλάξει και η μουσική από πίσω. Θέλω να δω το κακό τέλος. Of course, I serve thee and will do as thou bidst. This will be our private affair. Stay thy path. Find lords to link the fire, and I will blindly tend to the flame until the day of thy grand betrayal. Ashen One, but the eyes show a world without fire, a vast stretch of darkness, but 'tis different to what is seen when stripped of vision. In the far distance, I sense the presence of tiny flames, like precious embers, left to us by past lords, linkers of the fire. Could this be what draws me to this strangely enticing darkness? Ashen One, if kill me, and strip, I will return as the visit has always. Ashen One, kill me, I will visit as... Ουσιαστικά μας λέει εδώ πέρα η κυριούλα ότι βλέπει σκοτάδι, αλλά στην απόσταση βλέπει embers, κάποιες σπίθες ουσιαστικά που μπορούν να ξανανάψουν τη φωτιά. Αυτό πάει με τη λογική ότι από τον Dark Souls 1 μέχρι και τώρα ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να ανάψουμε τις φωτιές. Αλλά υπάρχει πάντα αυτή η επιλογή να μην τις ανάψουμε, απλά να φύγουμε και να βυθίσουμε τον κόσμο σε ένα σκοτάδι. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πάντα αυτές οι μικρές σπίθες. Ουσιαστικά αυτό είναι για να έρθει ένας επόμενος Lord of Cinder σαν εμάς ουσιαστικά και να βρει τις σπίθες αυτές και να μπορέσει να ξανανάψει τη φωτιά. Ουσιαστικά εμείς τώρα έχουμε επιλέξει να μην την ανάψουμε. Κακό ending δηλαδή. Θα πάμε λοιπόν. Kneel.
Noble Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Και έχουμε φτάσει στο Kiln of the First Flame, το οποίο δεν ξέρω. Μοιάζει πολύ με το τέτοιο βασικά, μοιάζει πολύ με το, τέτοιο, με το Firelink Shrine. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε πάλι μία στο Firelink Shrine γιατί θέλω να δω κάτι. Flameless Shrine. Αυτό είναι για το τέλος, το κακό τέλος ουσιαστικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Λοιπόν, γυρνάω πάλι εδώ πέρα πίσω γιατί θέλω να πάρω κάτι από εκεί πέρα πάνω που έχει πέσει ουσιαστικά επειδή πέθανε αυτός. Ο κυριούλος, ο κυριούλης. Εξάμιν. Δεν θέλω αυτό. Pick up item. Scullering. Okay. Travel. Flameless Shrine. Θα μιλήσω ειλικρινά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί από όσα gameplays έχω δει, τα οποία ουσιαστικά βλέπω για speedruns περισσότερο, δεν πάνε για το κακό τέλος, επειδή παίρνουν περισσότερη ώρα ουσιαστικά και δεν μπορούν να πάνε τα μάτια. Gorgeous view, yes. Dude. Proceed to the first flame. Okay. Γιατί τόσα bonfires, έλεος. Κάνουμε μέσα μου λίγο κόσμο να δούμε τι παίζει. Και έναν μάγο. Μπα. Χάι. Είπα χάι. Τι κρατάς το χέρι του. Α, είναι, παίζει με Miracles αυτός, οκ. Okay. Α, και έχουμε και έναν δράκο. Nice. Θέλω να δω πώς θα παίξει ο δράκος. Χάι. Άψογα. Ας βάλουμε λοιπόν το καθυσούς να είμαστε έτοιμοι. Βάλουμε και λίγο στάμινα έτσι για το γαμώτο. Soul of Cinder λοιπόν.
Γιατί γύρισε σπίτι του άλλος. Θα τον λιώνουμε. Τι ακροβατικά κάνει ο τύπας. Shit, power with him, έβαλε. Dude. Ότι πας, εδώ πέρα τουλάχιστον κάτι κάνει. Όχι! Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό. Wow. Wow. Shit. Εντάξει, ξαναγεμίζει η ζωή του και μετά γίνεται πιο μπαντάς. Μάλιστα. Έχω μπει λοιπόν στο game εδώ πέρα με έναν μάγο, ο οποίος κοιτάξτε τα μάτια που του κάνει. Κοίτα εδώ, όλο στάγκερ, έτσι. Οπότε, ο τύπος είναι ψέμα το πόσο εύκολα τον σκοτώνει. Εντάξει. Ο τύπος ήταν ψέμα το πόσο εύκολα τον σκότωνα. Και έχουμε λοιπόν το τέλος του game. Ναι, φύγε όμως. Και μπορούμε να κάνουμε λοιπόν εδώ summon την Firekeeper. Για το κακό τέλος. The first flame quickly fades. Darkness will shortly settle. But one day, tiny flames will dance across the darkness. Like embers linked by Lord's Pass.
Ashen One, hearest thou my voice still? Ανατριχιαστικό. Θα μιλήσω ειλικρινά. Δεν είμαι άτομο που ήθελε να κάνει, ας πούμε, και πάρα πολύ το σκοτεινό ending, γιατί πώς να το πω αυτό το πράγμα. Την αγαπάω αυτή τη σειρά, αυτό το game. Και το σκοτεινό ending, όπως είπε και στο τέλος, ουσιαστικά προδίδεις τον σκοπό σου. Το οποίο ήταν λίγο επιπονόσουμε, αλλά εντάξει. Πανέμορφο ending, πανέμορφο ending. Ένα τεράστιο ευχαριστώ λοιπόν, παιδιά, σε όλους εσάς που ακολουθήσατε το κανάλι μέχρι αυτό το σημείο. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Τεράστιο ευχαριστώ πραγματικά. Γίναμε πάρα πολύ λόγω αυτή της σειράς. Δηλαδή βοηθήσατε πάρα πολύ να μεγαλώσει το κανάλι. Και ξανά ευχαριστώ που ακολουθήσατε αυτή τη σειρά. Ανατριχιαστικό τέλος. Τι άλλο. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά, χάσα τα λόγια μου. Τώρα που τελείωσε η σειρά σαν gameplay, αυτό που θα κάνω θα είναι να ξαναπαίξω το game και να σας δείξω μερικά βασικά σημεία στο τέλος ή στη διάρκεια του παιχνιδιού, για να κάνουμε το επόμενο ending, το οποίο είναι το καλύτερο ουσιαστικά ending του παιχνιδιού. Γιατί αυτό το game, αυτό το παιχνίδι, αυτό το ending δεν ήταν το απείρως κακό. Ήταν το μεσαίο, ας πούμε, ουσιαστικά. Απλά αρνήθηκες να γίνεις εσύ ο επόμενος Lord of Cinder και θα έρθει κάποιος άλλος κάποια στιγμή ουσιαστικά για να γίνει αυτός. Το επόμενο ending είναι ουσιαστικά απλά σκοτώνουμε εντελώς το First Flame ουσιαστικά και ναι. Επίσης αυτό που θα ήθελα να κάνω θα είναι να ασχοληθώ πολύ με το PvP του game, γιατί τώρα που τελειώσαμε αυτό μπορούμε να ξαναρχίσουμε το game, να χτυπήσουμε το 120 level cap που θέλω να χτυπήσουμε και να πάρουμε διάφορα items για να βοηθήσει το PvP, τα οποία χρειάζομαι δηλαδή. Ναι. Πατήσουμε αυτό εδώ γιατί δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ τέτοια. Begin journey 2 in current state. Journey 2 can be initiated from the same bonfire if you don't win, so begin now. Nope. Ουσιαστικά μας λέει ότι από τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το NG+, αλλά δεν θέλω να το κάνω τώρα. Αυτό που θέλω να κάνω για αρχή είναι να έρθω εδώ και να δώσω να μιλήσω στον κυριούλη εδώ πέρα που έχει πεθάνει ουσιαστικά. Εδώ βασικά. Και έχουμε την επιλογή να δώσουμε το Soul of the Lords για να πάρουμε ένα Miracle ή να πάρουμε ένα σπαθάκι το οποίο είναι το Firelink Greatsword, ουσιαστικά το σπαθί που κρατούσε αυτός. Θα πάρω το Sunlight Spear μόνο και μόνο γιατί, όπως είπα, μαζεύω τα Miracles και τα Sources για να μαζέψω τα Achievements. Και οι επιλογές που έχουμε τώρα είναι να εξπάρουμε ουσιαστικά, να μαζέψουμε όσα πιο πολλά items μας έχουν φύγει, όσα πιο πολλά drops μας έχουν ξεφύγει, να μαζέψω πολλές ψυχές και να πάρω όσα πιο πολλά items μπορώ να πάρω από εδώ. Ουσιαστικά δηλαδή να πάρω πολλά shards και chunks και το slab, το οποίο θα... Ναι. Και να κάνω enchant στο max τα items που έχουμε. Έχει να μας πει κάτι η κυρία εδώ πέρα. If when thou peerest upon the first flame, thou wishest yet for a world without fire, for an end to the linking of the fire, then call upon me. I am a fire keeper. Thou hast given me ashen will kill me. I will return as it has always. Mayst thou thy peace. Και παιδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ακολουθούσα τη σειρά.
που ήρθατε και με ακολουθήσατε σε αυτό το ταξίδι. Ένα συγγνώμη για τα μικρολαθάκια που υπήρχαν στα ενδιάμεσα επεισόδια, είτε με τον ήχο, είτε με την κάμερα, είτε, αλλά όπως ξέρετε δεν είμαι μεγάλος YouTuber, δεν κάνω πολλά βίντεο, ας πούμε, συνεχόμενα, δεν κάνω ένα βίντεο καθημερινά upload και δεν πολύ ασχολούμαι, γιατί είχα δουλειά, είχα και δεν, ναι, τέλος. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή. Α, και κάτι άλλο. Αν θέλετε να δείτε κάποια καινούρια σειρά, μιλήστε και θα δω τι μπορώ να κάνω για να αγοράσω το παιχνίδι για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Αυτό που θα ήθελα πολύ να κάνω, βασικά, ναι, εκτός από games τα οποία αφορούν κονσόλες, γιατί δεν έχω κονσόλα. Ακριβά. Επίσης, για τα πείτε μου τι να παίξω. Άμα θέλετε να παίξω κάτι συγκεκριμένο, μπορείτε να μου το πείτε. Άμα θέλετε να παίξω μια ολόκληρη σειρά, μπορείτε να μου το πείτε. Οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, άμα έχει πολλά votes, ας πούμε, ή πολλά likes, ένα συγκεκριμένο σχόλιο για μια συγκεκριμένη σειρά, θα το κάνω. Κάτι άλλο? Όχι, πιστεύω πως τελειώσαμε. Θα κάνω άλλο ένα μικρό tutorial εδώ στο game για να δούμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε πριν ξεκινήσουμε το επόμενο ταξίδι. Μόνο και μόνο για εσάς που ενδιαφέρεστε να έχετε καθαρίσει τα πάντα από μια περιοχή και να έχετε μαζέψει όλα τα items ουσιαστικά και να ξέρετε τι πρέπει να κάνετε ουσιαστικά πριν ξεκινήσετε το γενούριο ταξίδι. Λοιπόν, για 8η φορά σήμερα, ξέρω εγώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!